Γιάννης Γουρός εδώ μαζί μας, περιφερειάρχης. Ενεργεία. Ενεργεία. Καλημέρα κύριε Γουρέ. Καλημέρα κύριε Κοτομέα, καλημέρα κύριε Καμπουράκη. Κύριε Γουρέ, για να μην συζητάμε επί ματέω, ναι. Θα είσαστε υποψήφιος ή δεν θα είσαστε? Βεβαίως θα είμαι στον όπο. Θα είσαστε στον όπο. Θα το ανακοινώσετε εννοείται όσον. Βεβαίως. Θα το ανακοινώσω μόλις ολοκληρώσω όλες τις εκκρεμότητες που έχω και είναι πολύ σοβαρές. Και μόλις θα έρθει αυτή η ημερομηνία εντός των ημερών, θα την ανακοινώσω. Η περιφέρεια Αττικής. Συγγνώμη, και τώρα το ανακοινώνετε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά το έμεσα. Εννοείται... Επίσημα. Επίσημα. Το έχω πει ότι ενδιαφέρομαι. Ωραία. Και βεβαίως πρέπει να το ανακοινώσω. Εγώ για δύο πράγματα. Ένα βήμα παραπέρα. Ναι. Δεν ενδιαφέρεται. Ξέρω. Απλώς θα το ανακοινώσω. Ακούστε να σα πω. Δύο πράγματα έχω. Το ένα πρέπει να τρέχω για να παραδώσω, επειδή είμαι απερχόμενο, όλη την λειτουργία της περιφέρειας και εξυπηρετεί 5 εκατομμύρια πολίτες, έχει τρομερά θέματα, σύν την ευθύνη που έχουμε για την διενέργεια των εκλογών πρώτου, δεύτερου βαθμού και ευρωεκλογών. Η περιφέρεια το... Βεβαίως, είναι τρομερή δουλειά. Δεν υπάρχει ύπνος. Υπάρχει δουλειά από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Συγγνώμη, εσείς θα είσαστε περιφερειάρχης και τις ημέρες των εκλογών. Βεβαίως. Και θα έχω και την ευθύνη για το κάθε τι. Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Απλώς δεν το ξέρουμε. Και γι' αυτό ακριβώς, όσο μπορώ περισσότερο, μεταβιβάζω αρμοδιότητες, μεταβιβάζω ευθύνες για να μην σταματήσει ούτε μια στιγμή η λειτουργία της περιφέρειας. Και από την άλλη, πρέπει να προετοιμαστώ άμεσα αυτές τις μέρες, ώστε με το που θα τα ανακοινώσω, θα μπω στο πεδίο της αντιπαράθεσης, αναμέτρησης, οι πολίτες, η κοινωνία να κρίνει. Μάλιστα. Ο απερχόμενος αν είναι σωστός ή οι υπόλοιποι συνυποψήφοι που υπάρχουν. Λοιπόν, έχουμε αναλάβει μια υποχρέωση εδώ με τον Δημήτρη. Μια υποχρέωση έχουμε υποσχεθεί. Είχαμε την κυρία Δούρου την περασμένη εβδομάδα εδώ και μας είπε επιλέξει. Κάντε μου μια χάρη και ρωτήστε τον γιατί επέρεται για αυτό το πλεόνασμα. Λες και είναι ΕΠΕ. Από πού το βρήκες? Να έχεις κάνει μόνο 12% των έργων που έχεις αναγγείλει σε μια περιοχή που λένε διεθνείς οργανισμοί ότι υπάρχει ανθρωπιστική κρίση. Η βασική κατηγορία λοιπόν είναι ότι έχετε αφήσει τα λεφτά εκεί πέρα, τα έχετε παρκάρει. Και καθόσαστε και λέτε, έχω πλεόνασμα. Να σου πω κύριε Κορομέα, κύριε Καμπουράκη. Πρώτα απ' όλα, προτού αναφερθώ στην κυρία Αδούρου, θα αναφερθώ σε μία δήλωση που έκανε σε ένα κανάλι χθες ο κύριος Κουμουτσάκος, ο οποίος μίλησε για μπεζαχτά της περιφέρειας Αττικής και ότι μοιράζει τον μπεζαχτά κτλ. Και θέλω να πω, μια και επέρεται κιόλας που είναι και κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σαμαράς, ο πρωθυπουργός της χώρας, μαζί με την κυβέρνηση, με τον κύριο Βενιζέλο και τους υπόλοιπους, που εργάζονται σκληρά για να βγάλουν 5 φράγκα στην άκρη και τα οποία ανακοίνωσαν χθες ότι θα τα μοιράσουν στους ένστολους, στους χαμηλοσυλλεξίους κτλ. Ναι. Είναι και αυτός μπεζαχτάς δηλαδή. Αυτή δηλαδή η αργό που χρησιμοποιείται, τι νόημα έχει? Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο για την κυρία Δούρου, για να βάλουμε τα πράγματα στις θέσεις τους. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι παραιτήθηκε από βουλευτής. Είναι ένα πρώτο βήμα. Το είχα πει εδώ και αρκετά χρόνια ότι δεν μπορείς να είσαι και τα δύο, και βουλευτής και υποψήφιος περιφερειάρχης. Ναι, αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι πρέπει να το κάνουν και οι άλλοι, οι συνυποψήφοι που είναι ευρωβουλευτές, βουλευτές, και να παραιτηθούν και να καθαρίσει το πεδίο της αυτοδιοίκησης, γιατί η αυτοδιοίκηση είναι κοντά στους πολίτες. Τώρα για το πλεόνασμα. Θέλω να σας πω, στα τελευταία χρόνια, 1000 έργα, μικρά, μεσαία, μεγάλα, 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν πέσει στην αγορά. 400 εκατομμύρια είναι το υπόλοιπο από τα 3,5 δις μέχρι 31/10/15 που είναι η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων. 800 εκατομμύρια επιστροφή ΦΠΑ στο κράτος. 100.000 θέσεις που καλύπτονται για τις δουλειές αυτές, για τις εργασίες αυτές. Και πάμε τώρα στο ουσιαστικότερο. Αυτό το πλεόνασμα το οποίο υπάρχει στην περιφέρεια είναι ασφαλισμένο, κωδικοποιημένο σε έργα τα οποία θα γίνουν. Μέχρι μπορεί αύριο να ξεκινήσουν, σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο. Αυτά τα χρήματα διατίθενται μόνο σε έργα. Μιλάμε για πόσα λεφτά, κύριε. Μιλάμε για πόσα. Είναι 315 εκατομμύρια από περίπου. Από πού προέρχονται αυτά κοινοτικά? Από το 2003, όχι, είναι εθνική πόρη. Είναι εθνική πόρη και έχουν ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα από το 2003. Όταν οι άλλοι πετάγαν τα λεφτά από τον μπαλκόνι και από τα παράθυρα και κάνανε φιέστες και γράφανε και δείχνανε και ράνανε, εμείς είχαμε βάλει το κεφάλι κάτω τότε και με ομόφωνες αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Αθήνας και την πρώτη τετραετία και τη δεύτερη τετραετία αποφασίσαμε και είπαμε τα λεφτά αυτά μόνο για έργα και ούτε για γιορτές και πανηγύρια. Ποιοι ήταν μέσα λοιπόν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο? Ο κύριος Λικούδης, ο κύριος Γλέζος, ο κύριος Δινόπουλος και μία σειρά άλλη σειρά με πολύ καλά στελέχη. Αυτές οι συζητήσεις γινόταν μέσα. Για όλα αυτά λοιπόν τα έργα, τα χρήματα ήταν από τη σωστή διαχείριση την οποία κάναμε. Αυτά λοιπόν έχει τρεις
Σου λέω ρε παιδί μου, έχει 300 εκατομμύρια. Μάλιστα. Μπαζωμένα σε ένα σιρτάρι μέσα, σε ένα λογαριασμό. Μπαζωμένα. Στην τράπεζα. Ναι. Γιατί δεν τα έκανε έργα, να δουλέψει ο κόσμο. Και... τα έργα για να γίνουν, ναι, κύριε Καμπουράκη, χρειάζονται ένα σχετικό χρόνο. Γίνεται η προκήρυξη. Γίνεται ο διαγωνισμό. Κατεβαίνουν οι υποσχεθεί. Πάντων... αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν οι εταιρείες. Βγαίνει αυτός που είναι για να πάρει το έργο. Γίνονται οι ενστάσεις. Πάει στο λεκτικό συνέδριο. Πολλές φορές πάει και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Που είναι να κάνει και 4 χρόνια. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το ΚΕΛ Κροπίας Παιανίας, που υπέγραψε τη σύμβαση 112 εκατομμύρια, πέρασε 37 δικαστικές εμπλοκές. Για να μπορέσει να καθαρίσει, να ξεκινήσει, για να καθαρίσουμε 40.000 βόθους από την Ανατολική Αττική. Αυτά. Επειδή εγώ καταλαβαίνω. Τι, αυτό τι είναι τώρα, είναι για το αποχαιρετικό. Μπράβο, θα καταργηθούν 40.000 βόθροι. Πώς το πάτε? ΚΕΛ, Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων, στην Κροπία Παιανία. Είναι το μεγαλύτερο έργο που έχει υπογράψει αυτοδιοικητικός οργανισμός. Αυτό για να γίνει χρειάστηκαν 4 χρόνια για να ξεκινήσει. Θα είναι τέλος του 2015 έτοιμα. Τέτοια έργα είναι πάρα πολλά. Πρέπει να οριμάσουν. Του κυρίου Χατζηδάκη στο Φάληρο, μια και μιλάμε για έργα. Ξεκίνησε πριν 5 χρόνια. Τώρα ξεκίνησε, δηλαδή υπέβαλε την πρόταση, γιατί το Υπουργείο Αθλητισμού δεν μπόρεσε να του δώσει τα λεφτά, όπως και πολλών άλλων Δήμων. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Με όλους τους δημάρχους όλα αυτά τα χρόνια, την πρώτη τετραετία ως νομαρχία, τη δεύτερη τετραετία ως νομαρχία, αυτή την τετραετία ως περιφέρεια, έχουν συνεργαστεί με δεκάδες δημάρχους. Ρωτήστε τους λοιπόν, εάν κάτι από όλα αυτά που είπαμε πήγε στραβά. Άρα λοιπόν. Εγώ. Εντάξει, προφανώς υπάρχει αντίλογος, αλλά δεν το ξέρουμε εμείς τώρα. Άμπρα, να σας πω κάτι. Θα πούνε οι αντίπαλοί σας. Ακούστε να σας πω κάτι. Το θέμα άλλο ποιο είναι. Αφού ότι... είναι τόσο ωραία τα πράγματα όπως τα λέτε, γιατί υπάρχουν βέβαια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και υπουργοί που σας υποστηρίζανε και πριν γίνει η ανάδειξη του υποψηφίου του κ. Μουτσάκου. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι σας κατηγορούν. Ο κ. Μιχαλάκης, ότι είστε κακός περιφερειάρχης. Ναι, ακούστε να σας πω. Κατηγορηματικά. Ναι, ναι, ακούστε να σας πω. Σας είπα αφού τα δημάρχους. Κάνατε τόσο ωραία, γιατί ναι, σας κατηγορούμε τόσο πολύ. Θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, με τους δημάρχους σας το είπα. Μέσα από την κυβέρνηση και του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου εκφράστηκα με πολύ καλά λόγια για το έργο, γιατί συνεργάζομαι με όλα τα υπουργεία. Ο κύριος Μιχαλάκης, εκτός από υπουργός, είναι και κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω το λόγο ακριβώς για τον οποίο είχε αυτή την σφοδρή επίθεση απέναντί μου. Εγώ τα κατανοώ όλα. Από τη στιγμή που εκτίθεσαι στην πολιτική, πρέπει να είσαι να τα ακούσεις με νυφαλιότητα κτλ. Αλλά θα μπορούσα να πω κι εγώ, αφού υπάρχει αυτό το θέμα, καταρχήν δέχομαι εγώ και την καλή και την κακή κριτική. Καθαρά πράγματα. Θα μπορούσα λοιπόν να πω κι εγώ ότι όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες, κατά την διενέργεια των εκλογών, μπορεί να μπει ένας υπηρεσιακός υπουργός. Δεν είναι δυνατόν να είσαι κομματικός στέλεχος, να είσαι υπουργός εσωτερικών, υπερκείμενη αρχή και από την άλλη να λες ότι δεν μετρήθηκες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τα ξεπερνάω αυτά. Εγώ τα καταλαβαίνω. Έχουν υποθεί και πολύ χειρότερα τώρα πράγματα. Είναι στο Μιχαλάκι αυτό. Ορίστε. Ρελάν στο Μιχαλάκι. Όχι, καμία. Αφού λες ότι είμαι ο κακός περιφερειάρχης, σου λέω και εγώ να μπει περιφερειακός. Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση το λέω ότι δεν πρέπει να λέγονται τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή η κριτική πρέπει να είναι επί του έργου. Πείτε μου λοιπόν. Τα έργα. Ναι, τα 3,5 δισεκατομμύρια τα οποία έχουν διατεθεί για να γίνουν έργα απορρόφηση 400% σε 2 χρόνια. Παραδώσανε λόγω του Καλλικράτη στο 14% το Υπουργείο Ανάπτυξης η κυβέρνηση στις περιφέρειες για την απορρόφηση. Να σας πω γιατί. Γιατί είδαν ότι δεν περπάταγε το έργο. Και με το είδα, ρίξτε το στις περιφέρειες. Ώστε αν δεν πάνε καλά, θα πούνε αυτοί φταίνε. Πείτε μου κάτι. Όχι, ακούστε κύριε Καμπουράκη. Τώρα που πήγε καλά, ναι, έπρεπε να βγουν με παρησία, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας ο κύριος Σαμαράς, όταν βρεθήκαμε όλοι οι περιφερειάρχες πέρσι και φιλοξενήθηκα και στην εκπομπή σας. Που είπε Γιάννη, μην μου πατάς τον κάλο. Γιατί του είπα μία σειρά από γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, οι οποίες αντί να τρέχεις με 100 χιλιόμετρα, τρέχεις με 10. Σας είπε. Έτσι ακριβώς. Μην μου πατάς τον κάλο, γιατί του μιλήσαμε για τη γραφειοκρατία. Σε κατηδίαν κουβέντα τώρα. Όχι, όλοι οι περιφερειάρχες μπροστά. Δεν υπάρχει κατηδίαν κουβέντα. Για τη γραφειοκρατία τώρα του λέγατε εσείς. Βεβαίως για τη γραφειοκρατία. Γιατί αυτή κύριε Σγουρέ, δύο λεφτά τώρα, διότι υπάρχει κόσμος στην Αθήνα, στην Αττική, ο οποίος.